αποτελεί συνέχεια το μεγάλο κινητοποιήσεων στην Ιερά Πέτρα, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλα, στα Χανιά και το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που διοργανώσαμε στις 22 του Φλεβάρι, που ουσιαστικά απέτρεψε τις επιλογές της κυβέρνησης για κλείσιμο νοσοκομείων και ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια οριακή κατάσταση για τα νοσοκομεία της Κρήτης και βεβαίως για τις δομές υπηρεσίας όλου του νησιού. Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει το νέο χάρτη υγείας στη χώρα μας που αφορά και το νησί μας. Αφορά δηλαδή στο κλείσιμο νοσοκομείων στο Λασίθι, το κλείσιμο της συγχώνευσης νοσοκομείων τμήματων και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και στο νομό Ηρακλείου, αφορά δηλαδή όλο το κρητικό λαό. Απέναντι σε αυτή την πολιτική που έχει διαλύσει τα νοσοκομεία πανελλαδικά αλλά και εδώ του νησιού, η υγειονομική σαν μια βροχιά θα δώσουμε τον αγώνα να μην περάσει το σχέδιο για κανένα κλείσιμο νοσοκομείο, καμιά συγχώνευση κλινική ή τμήματος, να μην περάσει το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και γενικότερα της υγείας και βεβαίως να μην περάσει το έκτρωμα που φέρνει για συζήτηση το εργασιακό που θα γυρίσει αιώνες πίσω τους εργαζόμενους. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε ενωμένοι και θα τα καταφέρουμε. Εδώ και δύο χρόνια καταγγέλνουμε συνέχεια την κατάσταση στην οποία επικρατεί στο νοσοκομείο. Πλέον το νοσοκομείο της Ιεράπετρας έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στα επίγοντα λειτουργούμε μόνο με 4 γιατρούς για όλο τον μήνα, 4 γενικούς γιατρούς, με έναν αναισθησιολόγο, έναν ακτινολόγο, έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους. Η διαλυτική κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη πήρε μια ακραία μορφή την περίοδο αυτή με τη μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Καθημερινά γίνεται πόλεμος στα δημόσια νοσοκομεία. Χάνονται καθημερινά άνθρωποι περιμένοντας ένα ασθενοφόρο που δεν έρχεται ποτέ, περιμένοντας σε μια λίστα χειρουργείου που κρατάει χρόνια, νοσηλευόμενοι σε μια παθολογική κλινική χωρίς γιατρούς. Και γενικότερα η δημόσια υγεία έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο που χρειάζεται άμεση επέμβαση για να μην πάρει μια ανεπίστευτη μορφή. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου από τον Οκτώβριο θα έχουμε πλέον μόνο έναν ακτινολόγο. Το νοσοκομείο είναι χωρίς νευρολόγο εδώ και καιρό. Και στο ΤΕΠ για να βγουν οι εφημερίες, δεν βγαίνουν, έρχονται οι γιατροί από όλα τα νοσοκομεία του νομού και κάνουν εφημερίες στον Άγιο Νικολάου. Και στους εργαζόμενους προσθούν άδειες από το 2018. Έχουν προσθούμενες άδειες, 80 μέρες άδεια χρωστούν στον κάθε εργαζόμενο. Αν δουλεύει το νοσοκομείο, δουλεύει επειδή εμείς δεν παίρνουμε άδειες και καθόμαστε και δουλεύουμε. Το ίδιο ισχύει σε όλες τις ειδικότητες, στους γιατρούς και σε όλους. Στο νομό Λασιθίου, εάν δεν αυξήσουν τους μισθούς των γιατρών και δεν βελτιώσουν τις θήκες εργασίας, σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε κανένα νοσοκομείο. Τώρα, για ένα πιθανό εγκεφαλικό, μεταφέρονται οι ασθενείς, επειδή δεν έχουμε ούτε νευρολόγο ούτε ακτινολόγο, με το ασθενοφόρο στο Παγνί, στο Βενιζέλιο. Έτσι, για ένα πιθανό εγκεφαλικό, καταλαβαίνετε. Στους νοσοκομείους υγείας, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτά της υποστελέχωσης σε βασικές ειδικότητες νοσηλευτικής υπηρεσίας. Δηλαδή, λειτουργούμε με ένα ακτινολόγο, δύο αναισθησιολόγους, δύο ορθοπαιδικούς, προσωπώς με ένα παθολόγο, δύο παιδιάτρους που πάλι προβλέπονται στις δεξιοδοτήσεις. Δεν μπορεί να υποκτήσει έτσι ένα νοσοκομείο με ασφάλεια. Δεν μπορούν να βγουν οι εφημερίες του μήνα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν ασφάλεια κλινικές.